Δεν ξέρω σε τι κατηγορία του ποινικού κώδικα να εντάξω αυτούς που οργανώνουν στη Θεσσαλονίκη μπάρμπικιου με χοιρινό και αλκοόλ απέναντι σε προσφυγικές δομές. Δεν ξέρω αν το καλύπτει ο ποινικός κώδικας. Αλλά ξέρω ότι είναι ντροπή για κάθε άνθρωπο. Δεν ξέρω αν αυτός ο σαδισμός είναι ποινικά κολάσιμος, αλλά από κάθε λογικό Έλληνα πολίτη, από κάθε δημοκράτη Έλληνα πολίτη, θα πρέπει να καταγγέλλεται ως σαδισμός, ως κτηνοδία, απέναντι σε ανθρώπους συγκεκριμένης θρησκευτικής. Ναι, κύριε Πλεύρη, κτηνοδία. Κτηνοδία. Καλό, παρακαλώ. Κύριε... Αφήστε να ολοκληρώσει ο συνάδελφος και θα... Όχι, κύριε Πρόεδρε, δεν ολοκλήρωσα. Δηλαδή, τώρα παίζουμε με τις λέξεις. Οργανώθηκε μπάρμπικιου με χοιρινό και αλκοόλ απέναντι από δομή προσφύγων κατά τύχη. Με χοιρινό και αλκοόλ. Μην παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Πιστεύετε ότι έγινε τυχαία? Τέλος πάντων, κλείνω εδώ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω οι υπόλοιποι που μας ακούν να μην έχουν αυτή την αντίληψη περί σύμπτωσης όπως ο κύριος Πλεύρης. Ευχαριστώ, κύριε Γιαννούλη. Ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις των συναδέλφων βουλευτών με την τοποθέτηση του βουλευτή, του κυρίου Κυρανάκη. Ορίστε, κύριε Κυρανάκη, για 5 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ορμόμενος από την τελευταία τοποθέτηση, θα ήθελα να επιθυμίσω στον συνάδελφο ότι στην Ελλάδα επιτρέπεται η κατανάλωση χοιρινού και υπό κάποιες προϋποθέσεις και η κατανάλωση αλκοόλ. Δεν μπορεί η υπήκος τρίτης χώρας να έρθει και να επιβάλλει τους δικούς του όρους και είναι απαράδεκτη αυτή η δήλωση που κάνατε, κύριε Γιαννούλη. Ναι, διότι κύριε περιορίζει... Γιαννούλη, παρακαλώ, όπως δεν επέτρεψαν να σας διακόπτουν, θα παρακαλούσα να ακουστεί και ο αντίλογος. Διότι περιορίζει, με βάση τα δικά σας λεγόμενα, δικαιώματα που έχει κάθε Έλληνας πολίτης. Από πού και ως πού θα πρέπει να περιοριστούν, δηλαδή, τα δικαιώματα στην κατανάλωση και στον τρόπο ζωής που έχουν οι Έλληνες πολίτες επειδή έχουν έρθει κάποιοι υπήκοοι τρίτων χωρών? Με ποια λογική γίνεται αυτό? Όχι, δεν γνωρίζω ποιο το οργανώνουν. Εσείς αναφέρεστε σε κατανάλωση φαγητού και ποτού από Έλληνες πολίτες και την κατακρίνετε ως απαράδεκτη. Από πού και ως πού θα πρέπει να περιορίζεται και με βάση ποια λογική, επειδή υπάρχουν υπήκοοι τρίτων χωρών? Με ποια λογική? Τώρα από εκεί και πέρα. Κύριε Γιαννούλη, σας παρακαλώ. Από εκεί και πέρα. Κύριε Κυρανάκη, απευθύνσεις στο Προεδρείο. Μην δημιουργούμε προσωπικά. Από εκεί και πέρα, κύριε Πρόεδρε.